καλά. Πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μας κάνετε τώρα. Γιατί δεν μας κάνετε καμιά έκπληξη πάλι. Ξέρεις, είναι καιρός να σας δούμε. Πάντως, όταν θα κάνω την επιστροφή μου στο θέατρο και θα είναι επιθεώρηση σίγουρα, θα γράψει και ο Δημήτρης, ο Παπαδημήτρης. Θα τον παρακαλέσω να μου γράψει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε για να πάμε μετά σε διαφημίσεις και έχουμε και μια έκπληξη για σένα. Επιτρέπεις τις έκπληξεις, έτσι. Ναι. Θέλω να συγκινηθώ. Λοιπόν. Θα συγκινηθώ άραγε. Εσύ φέρεις μόνιμα μέσα σου μια συγκίνηση που την κάνεις γέλιο για μας. Δηλαδή έχω μια υποψία ότι ζεις σε ένα παράλληλο σύμπαν. Λες. Ξέρω εγώ. Πες μου. Με τι σε συγκινεί. Μπορεί να συγκινηθώ, μπορεί να δω και μια κωμωδία που να μ' αρέσει τόσο πολύ και να συγκινηθώ. Αυτό υποψιάζομαι. Μπορεί να δω, να πάω σε ένα μουσείο, να δω ένα εργοτέχνη. Παραμένεις παιδί. Ναι. Μόνιμα. Παρόλο την πορεία μου που είχα και δυσκολίες. Ναι. Και λέω πάντα ότι δεν κατάφερε κανείς να μου σκοτώσει το παιδί που έχω μέσα μου. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, Δώρα Καγκουρατού. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε να γνωρίσουμε το παιδί μέσα σου. Μείνετε μαζί μας. Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι περήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Ένα στίχος του Καβάφη που με εκφράζει, δήλωσε κάποτε η Δώρα Καγκουρατού. Μια γυναίκα που γεννήθηκε για να παίζει θέατρο, που μεγάλωσε και μας μεγάλωσε παίζοντας θέατρο. Σεμνή, ταλαντούχα, υπερήφανη. Η Δώρα γεννημένη για το θέατρο. Δηλαδή, την ημέρα που γεννήθηκε, οι μοίρες ευλογήσαν τη με το ταλέντο, το οποίο ουδέποτε θα στερέψει πάνω στη Δώρα. Η Δώρα, ως που μεγαλώνει, είναι ακόμα καλύτερη. Γεννήθηκε στη Λεμεσό. Το υποκριτικό της ταλέντο κατάφερε να πείσει τους γονείς της ότι έπρεπε να τη στείλουν να σπουδάσει ηθοποιός. Όπως και έγινε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ελληνικού Οδείου, φοιτώντας με άριστα. Η επάνωδός της στην Κύπρο φέρνει ένα σωρό θεατρικές επιτυχίες. Η Καγκουρατού αφήνει παντού το στίγμα της. Η Δώρα την Καγκουρατού, εγώ γνώρισα την όταν ήρθε στα γραφεία που δούλευκα σαν δημοσιογράφο. Συστημένη ότι πρόκειται περί σπουδαίου ταλέντου. Μόλις είχε τελειώσει από την. Σπουδές της από τη Δραματική Σχολή. Και οφείλω να ομολογήσω ότι 5 λεπτά ήταν αρκετά για να καταλάβω ότι το Κυπριακό Θέατρο να παίχτησε ακόμα μια πρωταγωνίστρια, η οποία ακόμα και σήμερα απέχει έτη φωτός από κάποιες άλλες. Τα Καγκουρατού είχε κάτι ερωτήσει αυτό το είδος που πολλά λίγοι ηθοποιοί μπορούν να το κάνουν, αυτό που λέμε σόλο. Δηλαδή μπορούσε να αντέξει πάνω στη σκηνή και 8 και 10 και 15 λεπτά να κρατεί τον κόσμο έτσι και να έχει επιτυχία. Στα 25 της γίνεται από ηθοποιός και θειασάρχης. Η γνωριμία της με τον θειασάρχη Δημήτρη Παπαδημήτρη καρμική. Ενώνουν στη συνέχεια τις δυνάμεις τους και μεγαλουργούν. Εκείνος γράφει, εκείνη παίζει. Ήταν γεννημένη, είναι ταλέντο γεννημένο για πρωταγωνίστρια και δεν είχε ποτέ, δηλαδή δεν χρειάστηκε ποτέ της να φανεί ότι είναι κακή ή να κάνει κακίες εις βάρος άλλων ηθοποιών, διότι απλούστατα ήταν ασφαλής, ήξερε τι μπορούσε να προσφέρει, ήξερε την απόσταση που έχει από τους άλλους ηθοποιούς και ήταν μια χαρά συνεργασία. Και συνεχίσαμε, αν το θυμούμε καλά, σαν θεία της Παπαδημήτρη Καγκουράτου ύστερα. Και γράφετε μαζί και επιθεωρήσεις. Εγώ έγραφα και μια έπαιζε. Εκτός από συνεργάτης της, ο Δημήτρης Παπαδημήτρης και η σύζυγός του Λένια Παπαδημήτρη είναι φίλοι και γείτονές της πάνω από 30 χρόνια. Τι λένε για αυτήν οι άνθρωποι που τη ξέρουν καλά. Τα πάντα μπορεί να τα παίξει εξίσου καλά. Η Δώρα ουδέποτε θα σταματήσει να εργάζεται στο θέατρο και τούτα που λαλεί ότι φέτος δεν θα κάτσω ένα χρόνο, εγώ πω ότι στοίχημα δεν θα αντέξει. Είναι κυρία. Δηλαδή η Δώρα κρατά τη θέση της στο θέατρο. Για μένα τουλάχιστον είναι η κυρία με κάπα κεφαλαίο του Κυπριακού Θεάτρου. Η πελωμαλού μας, η κυρία Στυλιανή, η διπλάρα για τους παλιότερους, είναι η δική μας Δώρα Καγκουρατού.
Η κυρία που με το ταλέντο της στην υποκριτική κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να γεμίζει τα θέατρα με κόσμο, να καθυλώνει το τηλεοπτικό κοινό με τις ερμηνείες της, αλλά και κάτι ακόμη. Να μπει στις καρδιές μας και να κερδίσει την αγάπη και το θαυμασμό μας. Without a reason why, love. Εδώ λοιπόν μαζί με την ηθοποιό που αγαπάμε, όλοι σε αγαπάμε και ήθελα να ρωτήσω, είπες πριν το σχόλιο σου για το θέατρο της καρδιάς μας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που γράψατε, το θέατρο της καρδιάς μας. Γιατί μας περάσατε, Δώρα μου, όλους εμάς εδώ στην Κύπρο που δεν είχαμε και σημαντική κουλτούρα γύρω από το θέατρο, μας φέρατε με την επιθεώρηση, με τα σκετσάκια, με όλα αυτά που δημιουργήσατε. Με τις πολύ ωραίες παραστάσεις. Με όλα, ό,τι δημιουργήσατε, μας φέρατε το θέατρο στη ζωή μας. Εσείς μας κάνατε να αγαπήσουμε, η γενιά σας ως επιτοπλίστων μας κάνατε και η συγκεκριμένη ηθοποίη αυτή του μουσικού θεάτρου. Το δυσκολότερο θεατρικό είδος. Και μας το περάσατε στις φλέβες μας. Είναι οπότε, το μουσικό. Εσείς... Και χωρίς επιχορήγηση. Και χωρίς επιχορήγηση. Τόσο πολύ ήταν τα πράγματα. Τόσο δηλαδή. Πολύ. Πες μου, Δώρα, πώς αισθάνεσαι για την Κύπρο, δηλαδή είσαι πολύ Κύπρια, είσαι πολύ... Είμαι πάρα πολύ Κύπρια, ναι. Πάρα πολύ Κυπρέα, ναι. Λατρεύω τον τόπο μου, ναι. Μου λέγανε μόλις ξεκίνησα και αργότερα γιατί δεν πας σε Ελλάδα, να αυτό και λοιπά. Νιώθω γεμάτη στην Κύπρο, ναι. Αγαπώ τον τόπο μου. Και τον κόσμο, και τον κόσμο. Το περνάς. Και θα ήμουν αχάριστη, ναι. Το τονίζω αυτό, ναι. Θα ήμουν αχάριστη αν είχα παράπονο από την Κύπρο. Η Κύπρος με αγάπησε, η Κύπρος με τίμησε, η Κύπρος με ανέδειξε. Τι παράπονο και να έχω. Και πάλες εκεί μαζί σημαίνω με τους συντοπίτες σου. Σημαίνω ότι είμαι τυχερή. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε κάποιους ανθρώπους από το παρελθόν που σε αγαπούν πολύ και έχω την εντύπωση ότι και εσύ τους αγαπάς πολύ. Παραμένετε συνδεδεμένοι οι άνθρωποι που συνυπήρξατε μαζί. Ελίτα, χάνεστε. Κοίταξε, δυστυχώς σε αυτόν τον χώρο δεν είναι όπως άλλες δουλειές. Σε ένα γραφείο, για παράδειγμα, που είναι μέχρι τη σύνταξή τους όλοι μαζί. Στο θέατρο, στην τηλεόραση, όσο κρατάνε, όσο κρατάνε μια συνεργασία. Ναι. Αλλά η αγάπη παραμένει εκεί. Γι' αυτό που λέμε δεν βλεπόμαστε, αλλά αγαπιόμαστε. Μου λέγες και κάτι πριν, πολύ σημαντικό, που θέλω να το παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές μας, ότι η όλη σύνδεση και η όλη προπαρασκευή και το όλο εκείνο το κάτι, το διαφορετικό τέλος πάντων, συμβαίνει πάντα κατά την περίοδο της πρόβας και όχι της παράστασης. Οι πρόβες, όπως είπα και πριν, εκτός αέρα, ναι. Οι πρόβες είναι για μένα ότι πιο σημαντικό σε μία παράσταση στο θέατρο. Λατρεύω τις πρόβες. Από την ανάγνωση, από την πρώτη ανάγνωση του έργου. Αρχίζει και το διαβάζεις. Μετά ο σκηνοθέτης που το βγάζει στη σκηνή. Το ανακαλύπτεις. Το ανακαλύπτει, το αναλύεις, το ψάχνεις. Εκείνη μετά είναι γενικές δοκιμές. Η πρώτη φορά που κάνει, που φοράς τα κουστούμια του ρόλου. Ναι. Οι φωτισμοί, οι πρόβες στο φωτισμό. Όλο αυτό το παιχνίδι. Όλο αυτό με την αλήθεια. Μ' αρέσει πιο πολύ από τις παραστάσεις. Για να δούμε λοιπόν και οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για να σε συναντήσουν στο στούτιο. Να τους δούμε. Θα τρελαθώ. Έχεις καμιά υποψία? Αποκλείεται να μην έχεις, γιατί σε πανέξυπνη. Όχι. Σκέφτομαι διάφορα, αλλά λέω δεν για είναι. Να δούμε, για να δούμε. Θα τους υποδεχτούμε. Κοπιάστε. Το δικό μου το λουλούδι είναι για την... Καλωσορίσατε. Γεια. Καλωσορίσατε. Ελάτε, κύριε Παπαδημήτρη. Διότι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Παναγία. Καλωσορίσατε. Κοπιάστε. Κύριε Παπαδημήτρη. Λέγε. Κάτσε παππού. Πάρα πολύ. Φιλτράκι. Φιλτράκι. Καταρχάς, με συγκύρι μου σου λέω τι κάνετε. Καλώς ορίσατε. Καλά.
Ήταν μεγάλη έκπληξη. Πώς είστε? Καλά. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Μεγάλη έκπληξη. Συγκινήσετε με. Καταρχάς, εμένα με συγκινεί πολύ το λουλούδι. Δηλαδή, ποιος άλλος εκτός από έναν ηθοποιό, ένα συγγραφέα, ένα δημοσιογράφο, να φέρει λουλούδι. Φαντασίωσης μου μία ήταν να φιλήσω την Ελίτε. Με τιμάτε, κύριε Παλημήτρη. Λοιπόν, συγκινηθήκες. Πάρα πολύ. Δεν υποψιάστηκες τίποτα. Όχι. Σήμερα. Είχαμε το στο κρυφό. Σας ευχαριστώ για αυτό. Μάτισα. Με συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλοι. Είναι οι άνθρωποι που σ' αγαπούν πραγματικά. Και εγώ τους αγαπώ. Υπάρχει ένα δέσιμο διαφορετικό μεταξύ σας. Δεν υπάρχει ένα καφέ στη μέση. Κάθε ένας καφές που τον οφείλουμε να τον βγούμε. Πάντα. Ζήσαμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έχει μερικά χρόνια να τη δω τη Δώρα. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια. Δεν τη βλέπω στην τηλεόραση, αλλά από κοντά έχει μερικά χρόνια. Ο λόγος που υπάρχει έτσι αυτή η απόσταση. Αλλά και είμαστε σε ξένη χώρα. Αυτό με έλεγα πριν. Δυστυχώς. Με έλεγα πριν ότι όσον καιρό συνεργάζεσαι με ανθρώπους, τους βλέπεις στο χώρο μας, δυστυχώς. Μετά χανόμαστε. Αυτό σημαίνει και στη δική μας τη δουλειά. Εν τω μεταξύ, κύριε Παπαδημήτρη, εσείς διάβαζα σήμερα. Πρώτα απ' όλα είσαστε δημοσιογράφος. Συνάδελφος. Μέγας. Ναι, αυτό ανακάλυψα. Από το 59. Από το 59 δημοσιογραφείτε. Και μετά περάσατε. Και μάλιστα αρχισυντάκτης. Φτάσατε να είστε αρχισυντάκτης. Και μετά περάσατε στο να γράφετε όλα αυτά τα καταπληκτικά. Ήμουν από τους ιδρυτές της σημερινής. Πάρα πολύ ωραία. Τους 7. Και είπε πριν η Δώρα η Κακουράτου ότι σαν τα δικά σας κείμενα, σαν τα δικά σας ό,τι γράψατε μέχρι τώρα, δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί για να παίξει ένας ηθοποιός. Υπερβολές, ούτε να ξαναπαρουσιαστούν. Το αποποιηθήκατε, το γράψατε. Γιατί δεν γράφει. Δεν γράφω πλέον. Γιατί κύριε μου, δεν γράφει. Έσπασε η πένα μου και βαρέθηκα να παραφέρω άλλη. Ο ίδιος ξέρει. Κουραστήκατε. Όπως και να το κάνεις, έφτασε την εποχή που εργάζομαι, που η ώρα 6 ήταν μέσα στη σημεία, απογευματινή. Ναι. Να πάω συνέχεια στη μάχη να κάνω τον αρχισυντάκτη. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας μου να γράψω τη στήλη μου την καθημερινή στο Φιλελεύθερο. Mm-hmm. Να έρθω σπίτι να ξαναπάω στη μάχη. Μετά να πάω στο θέατρο μαζί με τη γυναίκα μου να σχολάσουμε την ώρα 1. Και να πάω να ακούσουμε και κανέναν τραγούδι. Μια ερώτηση στη Λένια. Πώς τον άντεξες? Άντεξα μία. Άλλη αντεχτήκαμε. Ελίτα μου, να σου πω κάτι για την κυρία Παπαδημήτρη. Μου είπε να τη λέω Λένια. Η Λένια, ο Θείασος Παπαδημήτρη, η ψυχή του Θειάσου, την διεύθυνση του Θειάσου, την είχε η Λένια. Και την ίδρυση. Και την ίδρυση ακόμα. Άρα αποκαλύπτεται αυτή τη στιγμή γυναίκα πλάι στον άντρα. Ήταν, δεν ήταν η Λένια, συγγνώμη Δημήτρη μου κιόλας. Έτσι είναι, από το λέω. Η Λένια κρατούσε το Θείασο. Μια άλλη μια φορά αποδεικνύεται η γυναίκα, ότι άμα δεν είναι κοντά στον άντρα. Ο Θείασος Παπαδημήτρη ήταν η Λένια. Αν δεν ήταν η Λένια θα του είχα κλείσει 100 φορές. Δεν αντέχατε εσείς να... Ναι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο ούτε για μένα να φιλοξενώ σήμερα ανθρώπους που πλαισιώνουν την καρδιά του δικού μας θεάτρου, γιατί είστε όλοι αυτοί που περάσατε το θέατρο, έλεγα και στη Δώρα την Κακουράτου, το θέατρο κοντά μας, το φέρατε κοντά μας και η ουσία δεν είναι να κάνουμε θέατρο ούτε δημοσιογραφία, ούτε συγγραφή αφιψηλού απέναντι από τους ανθρώπους, αλλά είμαστε ένα και να περνούμε τα πράγματα. Άλλωστε.